Ευλογημότατοι καθηγητέ, αγαπητοί λοιποί συμμετέχοντες στην πνευματική αυτή εκδήλωση, Χριστός Ανέστη. Με πολύ χαρά απευθύνομαι προς όλους σας εκ φαναρίου εγκάρδιο χαιρετισμό και πατρικές ευχές. Είμαι βέβαιοι ότι στην παρούσα συνάντηση με την απαιτητική θεματική «Οι άλλες γλώσσες του Θεού», ο διάλογος της θεολογίας με την τέχνη, θα ακουστούν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Εμείς επιθυμούμε να αναφερθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι η Εκκλησία είναι παραδοσιακά ένας χώρος καλλιέργειας και ανάπτυξης ποικίλων μορφών τέχνης στην υπηρεσία της πίστης μας. Η τέχνη εδώ λειτουργήσε και λειτουργεί ως βαθιστόχαστη θεολογική γλώσσα. Η ναοδομία, οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες, η μικροτεχνία, η υμνογραφία, η εκκλησιαστική μουσική και η ψαλτική τέχνη εκφράζουν αυθεντικά και με αισθητική αρτιότητα τις υπέρχρονες αλήθειες του χριστιανισμού. Το αρχιτεκτονικό θαύμα των Βυζαντινών ναών ενσαρκώνει ορθοτόμως την πίστη της Εκκλησίας στην πανσωστική ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και την ελπίδα της εσχατολογικής πλήρωσης της Θείας Οικονομίας εν τη Βασιλεία του Θεού. Όπως αναφέραμε, σχετικά με την πρόσφατη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, ουδεμία παρέμβαση εις το οικοδόμημα δύναται να επικαλύψει, να αλλοιώσει ή να εξαφανίσει το Ευάγγελο μήνυμα και την αποστολή του ναού, περί του οποίου έχει σαφώς λεχθεί ότι αποτελεί την αρχιτεκτονική διατύπωση του δόγματος της Χαλκιδόνος, ήγουν της πίστεως εις το αΐ μυστήριον της θεανθρωπινότητος. Η ορθόδοξη εικόνα είναι μία απαραμίλου κάλους θεολογική γλώσσα, η οποία με τον χρωστήρα, την έμπνευση και την τεχνική μαεστρία του αγιογράφου εκφράζει την ζώσα εμπειρία συνόλου της κοινότητος των πιστών. Ο αγιογράφος είναι το χέρι της Εκκλησίας και η εικόνα αποτελεί σύνοψη της δογματικής διδασκαλίας της, παράθυρο προς τα έσχατα, οπτική πραγμάτωση της των πάντων ενώσεως, όπως λέγει ο Κόρδης. Αυτό βεβαίως ουδόλως μειώνει την σημασία της καλλιτεχνικής κατάρτισης και της επιδεξιότητας στην εικονογραφία. Σε πάρα πολλές βυζαντινές εικόνες και ζωγραφικές, γράφει ο Γιάννης Τσαρούχης, βλέπουμε ζωγραφική οργάνωση σπάνια, θαυμάσια απόδοση του φωτισμού με μέσα της ζωγραφικής και των χρωμάτων. Μια τέλεια απόδοση της πραγματικότητας από ποιητικής απόψεως, ώστε να μπορούμε να πούμε πως από μια άποψη και συνεχίζει επαξίως την αρχαία παράδοση και προαναγγέλει ό,τι θα κάνει η Ευρώπη και είναι ανυπέρβλητη. Απλώς στην αγιογραφία, όπως σημείωνε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, η τέχνη πρέπει να υποταχθεί ολόψυχα στον κανόνα της πίστεως. Υπάρχουν όρια της καλλιτεχνικής φαντασίας. Σήμερα, στην εποχή της τηλεόρασης και του ίντερνετ, της πλημμυρίδος των εικόνων που κατακλείζουν τα μάτια, τον νου και την καρδιά των ανθρώπων κάθε ηλικίας, οι οποίοι, όπως έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτριος Μαρονίτης, έγιναν οθονιστές, άνθρωποι κολλημένοι στην οθόνη του υπολογιστή και της τηλεόρασης, σήμερα λέγω η παρουσία, η μαρτυρία και η τιμή της ορθόδοξης εικόνας είναι φως και ελπίδα, ανοίγει την πύλη του ουρανού.
Φωνή εξ ουρανού είναι και τα υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας μας, καθώς και η εκκλησιαστική μουσική και ψαλμοδία. Είναι αδύνατο να ομιλούμε για την Θεία Φιλανθρωπία και συγκατάβαση και για τον άσβεστο πόθο του ανθρώπου για την αιωνιότητα και ο λόγος μας να μην γίνει ποίημα, ύμνος, δοξολογία. Και η αυθεντική θεολογία είναι ποίηση και όχι πεζός λόγος. Πηγάζει από υπαρξιακή μετοχή στο εκκλησιαστικό γεγονός. Ως εμπειρική θεολογία δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί σε αμέτωχη πληροφόρηση περί του Θεού. Στη γλώσσα της Εκκλησίας δεν υπάρχει πεζότητα. Τα λειτουργικά, τα υμνολογικά και τα θεολογικά κείμενα που όλα αποτυπώνουν τον συγκλονισμό απέναντι στο μυστήριο αποτελούν σήμερα πνευματικές δυνάμεις αντίστασης στην κυριαρχία του πραγματισμού και της χρησιμοθυρίας και της λύθης του υπερβατικού στη ζωή μας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι το γεγονός ότι ως ιστορικό μέγεθος η Εκκλησία ποτέ δεν υπήρξε χωρίς συγκεκριμένη πολιτισμική σάρκα. Επειδή δε ο πολιτισμός δεν ήταν ένας και ενιαίος, αλλά πάντοτε υπήρχε ποικιλία πολιτισμικών μορφωμάτων, η σάρκωση της χριστιανικής αληθείας στους διαφορετικούς πολιτισμούς ήταν συνεχής πρόκληση και δυσεκπλήρωτο καθήκον για την Εκκλησία. Το ότι της πρόσληψης πολιτισμικής σάρκας ήταν το δεδομένο, όμως το πώς αυτής της σύζευξης, της ενσωμάτωσης των θύραθεν πολιτισμικών στοιχείων και της εν Χριστώ μεταμόρφωσής τους ήταν το αΐ ζητούμενο. Γνωρίζουμε όλοι για την καθοριστική, για την ταυτότητα του χριστιανισμού, συνάντησή του με τον ελληνισμό. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν απέρριψαν την ελληνική φιλοσοφία, αλλά χρησιμοποίησαν φιλοσοφικές έννοιες για να διατυπώσουν το δόγμα. Έτσι γεννήθηκε το θαύμα του εκχριστιανισμένου ελληνισμού. Με το ίδιο πνεύμα η Εκκλησία προσέλαβε και μεταμόρφωσε υπάρχουσες μορφές τέχνης σε δική της δημιουργική έκφραση, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις εκφραστικές δυνατότητές τους. Το καθοριστικό σημείο στην εκκλησιαστική τέχνη δεν είναι κατά ταύτα η προέλευση της τεχνικής, αλλά το ότι η τέχνη συνδέεται οργανικά με το εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο οφείλει να εκφράζει με τα μέσα της καλλιτεχνίας. Αν η τέχνη αποκοπεί από τη βιωμένη μέσα στην Εκκλησία αλήθεια, τότε, κατά κανόνα, καθίσταται, όπως λέγει ο καθηγητής Χρήστος Γιαναράς, τροφοδότης και εκφραστής της θρησκειοποίησης της εκκλησιαστικής ζωής. Κραυγάζει τη θρησκειοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τα περί της ασυμβατότητας του μοναχισμού με τον πολιτισμό θρυλούμενα, οι ιερές μονές υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες πολιτισμικής δημιουργίας, παραγωγής εξαίρετων έργων δοξολογικής τέχνης και ασφαλέστατα φυλακτήρια απαράμιλων κοιμηλίων. Θεωρούμε τον διάλογο της θεολογίας με την τέχνη και σήμερα ζωτικής σημασίας για τη χριστιανική μαρτυρία. Η Εκκλησία προσλαμβάνει και μεταμορφώνει, αλλά δεν απορρίπτει. Η ίδια η ζωή της και η ορθόδοξη πνευματικότητα αναδεικνύονται συνεχώς πηγή έμπνευσης για νέα καλλιτεχνική δημιουργία. Το κάλος λειτουργεί ως κλίση για υπέρβαση των ορίων του εδώ και του τώρα, της αλωτρίωσης και της φθοράς.
με κατεύθυνση την αλήθεια, την βοθινήν πατρίδα, όπου ο Θεός θα είναι τα πάντα εν βάση. Προφανώς, ο τρόπος με τον οποίο ο Φώτης Κόντογλου προσέγγιζε τη μοντέρνα ζωγραφική, χαρακτηρίζοντάς την ως αμαρτωλή τέχνη του θανάτου, η οποία σύμφωνα και με τον Λεωνίδα Ουσπένσκι παρουσιάζει τον διαλυμένο, τον σαπισμένο κόσμο, δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μια γόνιμη συνάντηση θεολογίας και τέχνης σήμερα. Προσφυλέστατα τέκνα εν Κυρίω, αγαπητοί μας θεολόγοι, επενούμε το σταθερό ενδιαφέρον σας για το μάθημα των θρησκευτικών, για την ισότιμη με τα άλλα μαθήματα θέση του στο σύγχρονο σχολείο και για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Είναι βέβαιο ότι η σχολική θρησκευτική αγωγή έχει ένα σπουδαίο ανθρωποποιητικό δυναμικό, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί με την κατάλληλη οργάνωσή της. Διότι ο τρόπος θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα ως αγωγή αξιών και να συμβάλλει στην διάσωση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου. Ο μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, από τη γέννηση του οποίου συμπληρώνονται εφέτος 100 έτη, πίστευε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τα πανάκριβα σύγχρονα κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι ότι δεν δίνουν στους νέους όραμα και έμπνευση. Διότι ανέκαθεν το θετικό όραμα ζωής συνδεόταν με το πνεύμα της προσφοράς που φώτιζε τη ζωή των ανθρώπων. Σήμερα η εκπαίδευση μας διδάσκει να διεκδικούμε δικαιώματα και όχι να διακονούμε. Το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να ευαισθητοποιεί την μαθητιώσα νεολαία για τα μεγάλα κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα, να καλλιεργεί πνεύμα ειρήνης και διαπολιτισμικότητας, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του αισθητηρίου για τα ουσιώδη της ζωής, για την αλήθεια, την ελευθερία, την ομορφιά, το βάθος των πραγμάτων, συγκροτώντας μαζί με τα μαθήματα της φιλοσοφίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας, που κι αυτά μεγαλώνουν το μυστήριο του κόσμου, μία όαση πνευματικού πολιτισμού μέσα στο σύγχρονο σχολείο, στο οποίο κυριαρχεί η κουλτούρα των υπολογιστών και η χρησιμοθυρική οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ίσως τα θρησκευτικά και τα οσάνο μαθήματα που μόλις αναφέραμε ποτέ να μην ήσαν τόσο απαραίτητα όσο σήμερα. Όλες οι διαστάσεις και τα περιεχόμενα του θρησκευτικού μαθήματος πρέπει να θεμελιώνονται θεολογικά με βάση τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Παράδοσης, η οποία είναι ανεξάντλητη πηγή κεντρικών αληθιών για τη ζωή μας και τον αιώνιο προορισμό μας. Άξονας της προσπάθειας αυτής οφείλει να είναι η ανάδειξη της κέρυας σημασίας της ενότητας πίστης και αγάπης, όπως αυτή εκφράστηκε στην Ευαγγελική διπλή εντολή της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Με αυτές τις σκέψεις επευλογούμε την παρούσα τετάρτη συνάντηση θεολόγων του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου Καιρός, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συγχαίρουμε τους διοργανωτές της. Ευχόμενη δε επιτυχία στους ομιλητές, επικαλούμεθα για όλους τους συμμετέχοντες την ολόφωτη χάρη και το άπειρον έλεος του Αναστάντος Χριστού. Χριστός Ανέστη.